Κάτσε στα λιμάνια! Κατεβαίνει το χρήμα! Μπρος! Πάμε να πηγαίνουμε πιο χρήμα, δεν της πήρα τίποτα να ψάξουμε. Καπνίζεσαι? Τι σε νοιάζει όλα για που μάρω, το δικό μου να ρίχνει καλά. Γιατί μου μιλάς έτσι? Αν ήθελα το κακό σου, χωροφύλακας απ' έξω τριγύρω. Σου κουβεντιάζω όμως αφίλος. Πώς σε λένε? Σταύρο. Μητέρα, πατέρα έχεις? Πέθανε την μήνυση στην κατοχή. Σε ποια γειτονιά μένεις? Στην γειτονιά της βάρκας του θειού μου. Άσεσε ξυπνάδες. Γιατί δηλαδή? Δεν με πιστεύεις? Στη βάρκα του θειού μου κοιμάμαι. Γι' αυτό σκέφτηκα σήμερα να κάνω καμιά επιχείρηση. Επιχείρηση? Ήθελα να αγοράσω μια κουβέρτα. Αδερφέ μου, κάνει να γιάζει τη νύχτα που με περνιάζει μέχρι το κόκαλο. Πάρτε. Δεν έχω άλλο. Άντε ντε, άσε τις ερημόνιες τώρα. Αφού επιμένεις, για να μη σε προσβάλλω. Πού πας? Πάμε να φύγουμε. Ξέρω ένα μέρος που θα βγούμε και δεν θα μας πάρει κανένας μυρωδιά. Βλέπω τα ξέρεις καλά τα λιμέρια της αγοράς. Όχι μόνο τα λιμέρια, φίλε Σταύρο. Ξέρω και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Δηλαδή? Θέλω να πω ότι μπορούμε και εμείς να κλέβουμε. Και μάλιστα καλύτερα από σένα. Η κλεψά όμως. Άσε μπάφες. Η ρεμούλα θέλει τον κόλπο της. Εσύ δεν φαίνεσαι για τέτοιο. Έτσι, ε. Αν τι αλλιώς. Αφού πω και πάλι. Παραλίγο να την πάθει σήμερα σαν πρωτάρα. Έλα χέρι για μια φορά. Που σου διάβλεπε. Λοιπόν, η ρεμούλα θέλει τον κόλπο της. Και βέβαια. Κάτσε εδώ. Και παρακολούθα από μακριά. Αδελφέ μου, είσαι μια μάρκα της λίγης. Πω πω. Σαν καστρωμένη γυναίκα είναι τα δύο. Κάτω τα χέρια. Πόσο κάνει? Πενταράμιση. Σας έπεσε αυτό, κύριε. Με δουλεύεις, αδελφίλε. Μυστήριο τράμις. Γιατί το έδωσες πίσω? Περπάτα, θα σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις? Ήθελα μόνο να σου δείξω. Ας την Κλάρα, θα έχω ακούσει και απάνω. Δεν γινόμαστε λόγω στην εταίρη. Σε ένα χρόνο θα έχουμε κάνει για την πάντα. Και τότε θα, και τότε θα μας κλείσουν στην ψηρού για καλά. Έλα τώρα, ντε, σε τα μας. Δεν πιστεύω να είμαστε στην τέχνη, στην Αρχιεπισκοπή. Πού και πώς μη ρωτάς. Βλέπεις καμιά φορά η κλεψά έχει και το σκοπό της. Έτσι, μπράβο. Πρέπει όμως να ξέρεις πότε. Και προπάντων το γιατί. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, τι λες για την κόλλεγια? Θα σου πω μια μικρή ιστορία. Κι ύστερα κρίνε και από μοναχός. Πάνε χρόνια από τότε. Μα το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Ήμουν μικρός και ορφανός σαν και σένα. Αυτό είναι το σπίτι που σου έλεγα. Στην κατοχή των Γερμανών ήταν το κέντρο του Ερυθρού Σταυρού. Του Ερυθρού, ε? Εκείνη την εποχή ο κόσμος πέθανε στους δρόμους από την πείνα. Όχι μόνο ψωμί, αλλά ούτε και λεμονόκουπες δεν είχαμε. Λοιπόν. Εδώ, πίσω από αυτό το σπίτι, στεκόμουν μαζί με την αδελφούλα. Περιμέναμε και οι δύο στη γραμμή για το συσίτιο του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν χειμώνας. Και έκανε ένα κρύο, φίλε Σταύρου, που θα μπορούσε να παγώσει ακόμα και τον ελέφαντα. Η αδελφούλα μου έκλαιγε. Κι εγώ προσπαθούσα να την καθησυχάσω. Πείνα για το φουκαριάρι. Και τα δύνατο κορμάκι της δεν μπόραγε πια να αντέξει το φύσιμο του παγωμένου αέρα. Τώρα, κορίτσι μου, δεν έχει άλλο.
Καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Ρωτάνε τι είναι το συζήτιο σήμερα. Άσε με ήσυχο. Δεν ξέρω. Καλά, μάγκα. Δεν είπαμε και καμπούρι. Ήταν αυτό σαπούλι σου και σε μαλώσει η μαμά σου. Δεν το βουλώνεις, λέω, μη στο βουλώσω εγώ. Δεν μου μιλάς έτσι, ρε. Για δε την τσιγκλά που θέλει και όλο να σπρώξει. Άστε με την κάτω, ρε. Παρά τα τιμή τη σου λέω. Οι άλλοι διαλυθείτε. Το φαΐ τέλειωσε. Αύριο πάει την ίδια ώρα. Να ρε, αυτό με το σύντιο, ούτε με αέρα στο μαριστό. Πάντα ήρθα, πεινάω. Thank you.
Καλά που δεν ξέρασες τίποτα, φιλαράκο. Αλλιώτικα θα έχεις να πάθεις μεγάλη νύλα. Δεν ακούς, σε σένα ναι μιλάω. Ρε εσείς, μπασκίνο μου γκος. Πάψε ρε. Δεν τον βλέπεις πως κοιτάζει τις κουλαμάνες. Θα πεινάει ο φιλαράκος. Νάς. Κοφτώ ένα κομμάτι, ρε Φάνο. Φάτο, μπε. Γιατί δεν το τρως? Για την αδερφή μου. Τι είπες? Θα το φυλάξω για την αδερφούλα. Μητέρα έχεις? Όχι. Ούτε πατέρα. Thank you.
Τότε με ποιον είναι η αδελφή σου? Μαζί μου. Θα δείτε στο λιμέρι. Γεια σου. Γεια Νίκος Ελένη. Ναι, σένα ναι. Δημήτρη. Δεξιπόλη το τάγμα, όλο εδώ μαζευόσαστε. Δεν πάτε και πουθενά αλλού. Μαύρη, μαύρη με τους Γερμανούς. Ατίμη, να με βάλετε σε καναπελά. Να μου κλείσετε το μαγαζί. Δεν είναι τίποτα. Άντε πάμε να φύγουμε και φάει το ψωμί σου. Θα την πάρουμε κι αυτήν. Λοιπόν, τι λες? Χαζεύε τέρα σαν τους χάνους. Την έφερα για να τρώνε τα κρεβάτια του εμπέληδο. Ναι, μην ξεχάζει να τις αγοράς και εμπέρο. Βάλε σε άλλο. Έλα. Φάει. Μη φοβάσαι. Όλοι τους εδώ είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται το αρχοντικό μας? Εδώ τα παλιά τα χρόνια ήταν το λιμέρι των χριστιανών που ζούσαν κρυφά από τους άπιστους. Τώρα είναι το δικό μας το λιμέρι. Παίζετε συμμορία, ε? Όπως θες πάρ' το.
περισσότεροι από εμάς είμαστε ορφανοί. Όταν οι Χιτλεράδες το 41 πήραν το ορφανοτροφείο και το κάνανε αποθήκη, εμείς βρεθήκαμε σύξυλοι στον δρόμο. Στην αρχή καρτεράγαμε κάποιος από κάπου να μας βοηθήσει. Ύστερα νιώσαμε ρημιά και φόβο. Κατόπιν το πήραμε απόφαση. Δεν μπορούσαμε να τη βολέψουμε με το συσίτιο που μας δίνανε μια φορά τη βδομάδα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κουμαντάρουμε την κατάσταση με το δικό μας το μυαλό. Μπήκες. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Αντρέα. Γεια σας, Αντρέα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Πώς πήγαν οι κουραμάνες απόψε? Φύναγες στην Εντέλεια. Μπράβο, ρε Νίκο. Άμα θες, ελεβεδιά καμαρωτή. Πού βρέθηκαν αυτοί? Εγώ τους έφερα. Είναι ορφανά. Πάντα ο ίδιος. Δεν σου έχω πει να μην κάνεις τίποτα δίχως πρώτα να ρωτάς. Το αγόρι μπορεί να μείνει. Η μικρή πρέπει να φύγει και αμέσως μάλιστα. Εδώ δεν είναι τόπος για θηλυκά. Καλό πράγμα. Έλα, κορίτσι μου. Τι κλαις? Να, πάρε. Κοίταξε. Σταφίδες. Μεγάλες σταφίδες. Ελάτε ρε, ελάτε ρε. Μια μικρή κλαίει. Δεν έχετε δει ποτέ στη ζωή σας μια μικρή να κλαίει? Τι κοιτάτε σαν χαζί? Να, πάρε κι άλλες. Δεν ακούτε που σας μιλάει. Μπρος, διαλυθείτε. Καθένα στη δουλειά του και ησυχία. Όποιοι δεν έχουν βάρδα για καμιά καρδιά στα γιατάκια τους και ύπνο. Να ετοιμαστούν τα δέματα για την περίθαλψη. Τι περιμένετε? Πότε θα πάτε? Πότε θα γυρίσετε? Τα δέματα είναι κιόλας έτοιμα. Τόσο το καλύτερο. Πάτε τα και δρόμο. Πάμε, ρε Δημήτρη. Γεια σου, δάσκαλε. Γεια σου. Γιατί σου έπεισαν για τα δέματα? Εγώ είμαι αρχηγός στην περίθαλψη. Θα αργήσετε να έρθει πίσω? Έλα μαζί μας. Θέλεις? Να, βοήθα κι εσύ. Έτοιμοι? Εντάξει. Μπρος, στραβάτε. Πού πάει αυτός? Θα τον πάρω μαζί μου, να του δείξουμε κανένα κόλπο. Δεν θα βάλεις ποτέ μυαλό. Να του δείξουμε κανένα κόλπο. Πού τον πάρε δίχως όρκο? Πώς σε λένε, φίλε? Δημήτρη. Θέλω να μείνεις μαζί μας. Πες μου, μη φοβάσαι. Έλα μαζί μου. Σιωπή, ησυχία. Ησυχία, ρε.
Βάλ το χέρι σου πάνω στην εικόνα. Ό,τι σου λέω θα το επαναλαβαίνεις. Ορκίζουμε σε σένα παντοδύναμε Χριστέ μου. Ορκίζομαι σε σένα παντοδύναμε Χριστέ μου. Ότι κάθε πράξη μου από τώρα και εμπρός θα είναι για τη λευτεριά μας και το καλό της πατρίδας μου. Ότι κάθε πράξη μου από τώρα και εμπρός θα είναι για τη λευτεριά μας και το καλό της πατρίδας μου. Θα αγαπάω τους συντρόφους μου όπως τον εαυτό μου. Θα αγαπάω τους συντρόφους μου όπως τον εαυτό μου. Και θα βοηθάω όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν και αγωνίζονται για τη λευτεριά τους. Και θα αγαπάω όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν και αγωνίζονται για τη λευτεριά τους. Οδήγησέ μας το καλό Χριστέ μου και ας γίνει ο αγώνας μας το φως για μια παντοτινή ειρήνη. Αμήν. Εδώ, σε αυτή τη γωνιά, όποιοι γυρίσουν πρώτοι θα περιμένουν και τους άλλους. Εντάξει. Εντάξει. Καλώ τα παλικάρια, καλώ του λεβέντε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Γιώργιανα, τι χαμπαράκια. Πώς πάει ο γονείς σου, καλύτερα? Δεν έχει πια τον πυρετό αγόρι μου, αλλά πού να σηκωθεί το καψερό. Τα ποδαράκια του τρέμουν. Πείνα, πείνα και των γονέων. Αυτό θα της δώσει δύναμη. Γάλα πρόβιο, αγνό. Όχι νεροπούλι. Του φέραμε και κάτι για φαγόσιμο, κυρία Γιώργιανα. Ο Θεός να σας έχει καλά, παιδιά μου. Να μεγαλώσετε και να γίνετε καλοί άνθρωποι. Ευχαριστώ. Να πηγαίνουμε εμείς. Όχι τώρα, παιδιά μου. Αφήστε πρώτα να περάσει το κακό. Καθίστε. Καθίστε και τσιμουδιά. Γερμανή, πρέπει να μείνουμε για λίγο. Γερμανή, όχι εδώ, κόρη μου, μην μου βάζεις μπελά στο κεφάλι. Κυρία Γιώργινα, λίγο θα μείνουμε, λίγο. Όχι, Λεβέντη μου, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, μην με μπερδεύετε με αυτούς τους σατανάδες. What's he say? Δεν ξέρει ελληνικά, κυρία Γιώργινα. Δεν ξέρει ελληνικά. Εγγλέζος, Αμερικανός. Πάρ' τον, κόρη μου, και πηγαίνετε στην ευχή. Όχι στο δικό μου σπίτι, τέτοια φωτιά. Όχι, παιδάκι μου. Άντε λοιπόν, τώρα που σου μιλάει η γυναίκα, Πασαρία θέλει να τη ανοίξει τώρα. Ελάτε. Come to. Hurry. Go with them. Έλα, μπρος στη σειρά σου.
Πρόσεξε. Απαλά, απαλά. Στη ζούλα. Στο φτερό. Θα κάνουμε δουλειά. Δάσκαλε. Δάσκαλε. Που φάθηκες. Κάνε την πάντα και το μάτι σου γαρίδα. Μπρος. Είδε το δάσκαλο. Καλλιτέχνη. Μπρος τώρα. Σε θέλω. Το καΐκι είναι αραγμένο του καραμπουρνού σε ένα μόλο φορτωμένο τενεκέδες με λάδι. Θετικές πληρώσεις. Όχι φρίκες. Πάθατε τα γέλια εκεί κάτω, ρε. Λοιπόν, θα πάμε απόψε. Θα κάνουμε γιούρια και ό,τι αρπάξουμε. Αδελφέ μου, νεκρανάσταση. Είναι τώρα τις μέρες, δεν υπάρχει τεδράμι λάδι στο λιμέρι. Τι κάει είναι αυτό, μόλις ήρθε από τη Μυτιλίνη. Το έχει ένα σκαπετάκι στο δεν σκοπεί να σταματήσουν αυτές τα κλαμπούχλες. Μπρος, τραβάτε για ύπνο. Άνοιξε την πόρτα σου. Άντε τεμπέλα, πού να τις αρίδες σου. Είναι Αμερικανός, το γλιτώσαμε από τους Γερμανούς στο σπίτι της Κυραγιώργιανας. Δεν σκαμπάζει γρήγορα από ελληνικά, μην κάνεις τα λόγια σου. Καταλαβαίνεις τι έκανε, βρε. Τι θέλεις να κάνω, να τον αφήσω να τον πιάσουν οι Γερμανοί. Αν τον πιάσουν εδώ μέσα, βάζεις μέσα στην ξερή στην κεφάλα τι έχουμε να πάθουμε. Του φέκι. Μπήκες. Δεν είπαμε πως πρέπει να βοηθάμε. Πώς βρέθηκε στο σπίτι της Κυρία Γιώργιανας. Καθώς ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε από τη Συγκριά, ακούσαμε πιστολή διέξω στον δρόμο. Σε λίγο, χτύπησε η πόρτα και μπήκε ο φορτηγός. Καταλαβαίνω. Μίλα πιο ελεύθερα. Μίλα, κόρη μου. Ο Ανδρέας είναι σαν δικό μου παιδί και ακόμα καλύτερος. Είναι Αμερικανός αεροπόρος. Εγώ τον βοήθησα να το σκάσει από τους Γερμανούς. Πώς? Μη ρωτάς. Εδώ και ένα μήνα τώρα τον κρύβουμε από σπίτι σε σπίτι. Με το σκοπό να μαζέψουμε κάμποσα λεπτά και να τον πηγαδέψουμε να πάει στην Αίγυπτο. Μιλάτε πιο σιγά, μην ξυπνήσει το παιδί. Απόψε ήμασταν όλοι μαζεμένοι. Ήταν να κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπο που θα το πήγαινε στην Αίγυπτο. Γιατί άνθρωπο μιλάς? Μια φορά τον έχω δει. Είναι ένας καεξής που πληρώνεται χρυσάφι για αυτές τις δουλειές. Εκεί λοιπόν που περιμέναμε τον καεξή και συζητάγαμε για το πώς θα εξοικονομηθούν τα χρήματα, μας έκανε τον μπλόκο εκεί στα πω. Τους έπιασαν όλους, εκτός από μένα και το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τον Αμερικάνο. Επικίνδυνα πράγματα, κυρία Γιώργιανα, καταλαβαίνεις. Σαν να κρατάς στα χέρια σου μπουρλότο. Μα πού τον έχετε? Πάλι τα ίδια. Ούτε κι εγώ ξέρω, κόρη μου, που μένουνε. Ούτε κι εγώ. Πόσα λεφτά έχετε? Λεφτά, μα δεν σου είπα. Ήταν πρώτα να συνεννοηθούμε με τον άνθρωπο και μετά θα βλέπαμε τι μπορούσε να γίνει για χρήματα. Όπως ήταν όμως τα πράγματα με την Κεσταπό. Όπως ήταν τα πράγματα, είμαστε όλοι μπασμένοι στην υπόθεση. Και όσο θα περνάει καιρός θα μπαίνουμε πιο πολύ. Τι στον κόρφο σου, γιέ μου. Μη με ανακατεύετε εμένα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Μη φοβάσαι, κυρία Γιώργιανα. Όλα θα πάνε καλά. Αν μπορέσουν τα παιδιά να το κρύψουν μόνο για μερικές ημέρες. Για μερικές μέρες. Τι λέει το μυαλό σου. Το γρηγορότερο, το καλύτερο. Τι εννοείς? Να κανονίσει την κομπίνα με τον καεξί και να πάρει δρόμο ο φίλος. Πρέπει να βγάλω την ευθύνη από τα χέρια μου. Μπήκες.
Καληνύχτα, κυρία Γιώργιανα. Καληνύχτα, παιδί μου, καληνύχτα. Πού θα σε βρω αν θέλουν να σου πει. Εδώ είναι, κυρία Γιώργιανα, μίλα και θα με βρει. Έλα, κυρία Γιώργιανα, βγάλτε το μυαλό σου. Και οι Αμερικάνοι και τόσοι άλλοι για μας πολεμάνε. Για τη λευτεριά μας. Κάτι πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Καλός ο λόγος σου, παιδάκι μου. Έλα όμως που έχουμε τους αντίχριστους πάνω από το κεφάλι μας με τη γιαταγάνα στο χέρι. My name is not Joe. Me Harry Schmidt. Understand? Harry Schmidt. Από πού είσαι, Joe? No, understand. No cigarette. Me fire. Americanos. Παρακάτω, Τζο. Πάιλοτ. Αεροπόρος. Πάιλοτ. Πιλότος. Μη πάιλοτ. Τι γίνεται εκεί κάτω, ε? Τίποτα. Σπάνε πλάκα με τον Αμερικάνο. Σπάνε πλάκα, ε? Θα φωνάξουμε κάποιος να έρθω. Η υπόθεση με τον Αμερικάνο είναι σοβαρή. Πρέπει να τον διώξουμε από εδώ μέσα στα γρήγορα. Απόψε έχουμε μεγάλη επιχείρηση στο καίκι με τα λάδια. Χρειαζόμαστε χρήμα. Πήκατε. Χρήμα. Κατά τις 10 η ώρα ο Μαυραγωρίτης θα πάει για φαΐ. Λοιπόν. Thank you.
Βάζετε τους τενεκέδες εκείνη τη γωνιά. Μπρος, βοηθάτε όλοι. Καλά που το κατάλαβες. Εσύ έπρεπε να τους κουβάλεις όλους. Βάβος όλοτε. Τίποτα. Κάτι για τους πεθαμένους. Οκ. Ελάτε γρήγορα. Ποιος είναι αυτός? Ο διάσκεψε εδώ. Πρώτα θα το westliche Öl bringen und dann wird das Segelboot übernehmen. Και λέω ότι πρέπει πρώτα να φέρεις το υπόλοιπο το λάδι και ύστερα θα πάρεις το καΐκι. Δεν θα είναι στα καλά του ο λεγάμενος, σκορατεύει τώρα. Αν τυχόν και τα κλέψανε τα λάδια, αυτός φταίει. Δεν μ' άφησε χτες από τελειώσω το ξεφόρτωμα. Das ist nicht richtig ist, das Segelboot zu halten weit. Der mag es selbst gestohlen haben. Εσύ λέγανες αυτό το τέχνισμα για να κλέψεις τον Άδη. Εγώ, για ποιος μας παίρνει δηλαδή. Εγώ με ένα στήμιο ως έμπορα. Wenn es innerhalb einer Woche nicht würde zurückbringen, dann wird das Segelboot beschlagnahmt werden. Verstanden? Σου δίνει μια εβδομάδα προθεσμία για να φέρεις τον Άδη. Διαφορετικά θα σου πάρουν το καΐκι. Μα για σας, κοπέλα μου. Το καΐκι μου σήμερα αξίζει λίρα με ώρα, δεν μπορεί αυτός. Δοκάρια, μαντέρια κι ό,τι άλλο χρειάζεται για τις υποδομές σας. Για τα σπίτια σας, για τα μεγαλά σας. Για να μην γίνουν κοντά τις βομβαρδούς. Πάψε να δούμε τι θέλει ο κύριος. Πώς θα το καβουρδιστεί. Λάγε και φωνόγραφο 2/3. Έλα εδώ, πού πας. Πάρτα μια μισή έτσι για να κάνω με τα λαβέρι. Πολλά ρε εσύ. Της αγοραστής, τι καταλάβαινε. Τελεπούρι, παππούς από τους λίγους. Γερμανικό πράγμα. Πόσα, 3/3 κατέβατα. Δυο την πήρα. Δικιά σου, το χρήμα. Για χαρά καφεσαρμάδε. Βλέπω βάρη πεπόνι σήμερα. Υπάρχει πράγμα. Όχι. Η κακία θα σου μείνει. Γιατί δηλαδή. Δεν παίρναν τα δικά μας τα λεφτά ρε παγάνα. Αγοράζω. Όσο όσο. Σου πάω όχι δεν έχω. Καλά δεν πείτε τις κιόλας. Είπαμε αν. Αλλά βέβαια. Τώρα τα κάνεις πλακάκια με τους Γερμανούς.
Τα μάθαμε, μεγαλώσαν οι δουλειές. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είπαμε, τρεις λίρες και να το κουβαλήσουμε. Εντάξει, ρε κουμπαράκι. Άντε ρε, δώσε ένα χεράκι στο κύριο. Ποιο ψωμάκι σας, βρε κλέφτες! Πάστε ένα και δες κάτω, ρε, πού τους πάρετε ένα και δες ρε. Εδώ τα σιδέρι. Και πάνω του Δημήτρη. Θα πάω και τον φάγαμε. Κουράγιο Δημήτρη, πάμε στο σιδέρι. Και 300 αιματούς. Στο λάδι, κύριε χωροφύλακα, οι τενεγέδες με το λάδι είναι δικοί μου. Ψέματα, κύριε αστυνομικέ. Εγώ είμαι λαδάς και τους ξέρω καλά τους τενεγέδες τους δικούς μου. Δεν είναι δικοί του. Ας την παλιοκουβέντα και πες την αλήθεια στον να τους τάξω. Πού το βρες εσύ το λάδι? Εγώ που το βρήκα το λάδι. Ναι, εσύ. Πριν 5 λεπτά που σε ρώτησα, μου πες πως δεν έχεις. Γιατί δεν το ομολογάς τώρα? Ό,τι πράγμα φέρνει με το καράκι του κυρκοροφύλακα το εμπορεύεται κατευθείαν με τους Γερμανούς. Το ξέρω από θετική πηγή. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει όμως εμάς που θέλουμε να μοιράσουμε λάδι στον κοσμάκι. Για να αυτοί τέλε και δες εδώ. Δική μου. Κάνε την ησυχία. Για να αυτό το λάδι είπα. Δικό μας. Αυτό ήθελα να σου πω, γερμανοφύλακα, θα αγοράσω από κάτι Γερμανούς. Ψέματα! Το κλέψανε χτες η νύχτα από το καίκι μου. Μας ξεκούφανε. Λιγάκι σεβασμό μπροστά στην εξουσία. Ας τα καίκια και τα ρέστα. Μπορείς να αποδείξεις ότι το λάδι είναι δικό σου. Αν μπορώ, λέει. Δεν βλέπεις τα ψηφία μου. Για απόδειξη το παίρνεις αυτό. Χαρτιά, δεν έχεις τίποτα χαρτιά. Χαρτιά. Τι χαρτιά. Το τρελό κάνεις τώρα. Αποδείξεις αγοράς και παραλαβής που να φαίνεται ότι εσύ είσαι ο κάτοχος του εμπορεύματος. Λοιπόν. Τι να σου πω, γερμανοφύλακα, ψήνουν στα χέρια ζητάς τώρα. Χαρτιά με αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος έχει και λιγάκι νιονιό, καπετάν Μαύρε. Εγώ το καλό σου θέλω. Πλεξίματα γυρεύεις. Αφού σου λένε τα παιδιά, το πράγμα τα αγοράσανε από τους Γερμανούς. Πότε, ποια μέρα, από ποιους Γερμανούς? Ξεχάσαμε ρε φίλε να πάρουμε και την φωτογραφία. Τι πρόκληση, κύριε χωροφύλακα, πρέπει να τη ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Άντε προχώρα, ανάκριση θα κάνουμε τώρα. Είπαμε, το λάδι αγοράστηκε από τους Γερμανούς. Και ρε, βάθος αμέτρητο. Πράσου. Και λυθείτε. Άντε καλό λάδι και πιμάνι. Έχω πουλούκου Ιταλό. Με το ξυπόλυτο τάγμα πήγε να τα βάλεις ρε Μαύρη. Δεν έτρωγες καλύτερα να μαγκάλι κάρβουνα. Καράκι. Ακού λόγια και το ρωτάς. Ρε Μπάρμπαση που γυρνάς εδώ και εκεί, πας και ξεκούσει τίποτα για το ξυπόλυτο τάγμα. Καλά παιδιά, μαλάματα. Βοηθάνε όλο τον κόσμο. Έτσι, βοηθάνε. Κάνουν και τίποτα άλλο. Να, χθες κιόλας μου φέρανε ένα μπουκαλάκι γεμάτο με λάδι. Χρυσά παιδιά, μαλάματα.
Δεν μου λες, ξέρεις που μένουν αυτοί οι μικροί? Γιατί συμβαίνει τίποτα? Έτσι ρωτάω δηλαδή. Κάποιος μου είπε πως ξέρεις το λιμέρι τους και ήθελα να σε ρωτήσω. Εγώ το λιμέρι τους. Άκου ρε μπάρμπα, άμα μου πεις που είναι το λιμέρι τους, θα έχεις ένα τενεκέ λάδι. Ολόκληρο τενεκέ. Άσε με, Χριστιανέ μου, που θες να ξέρω. Είχα φοβηθεί μην τυχόν και κανένα λάθος η κυρία Γιώργιανα και σου λέγε σε κανένα άλλο μέρος. Τι γίνεται με το Τσο? Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω. Οικονομήσαμε το παραδάκι. Πρέπει να βρεις τον Καϊξή. Μιλάς σοβαρά? Τι, τα κότσια παίζουμε. Πώς, πόσα? Ανάκριση θα μου κάνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι σου κουβεντιάζω. Το χρήμα υπάρχει. Μα χρειαζόμαστε πάνω από 40 λίρες. Εντάξει. Βρες τον Καϊξή, κανόνισε την υπόθεση, μάθε πόσα παίρνει ακριβώς και θα... Θα κοιτάξω να τον βρω απόψε κιόλας. Αύριο το απόγευμα στις κυρία Γιώργινας. Εντάξει. Τη μοίρα γνωρίζω, ωραία μοίρα. Να σε ρίξω τα χαρτιά, να σου πω τα σχετικά σου, τι σκέπτεσαι, τι μελετάς. Καραγκιόζης Αλέξη Πτωτιστής. Πως δεν τους ξέρεις καλά, ε? Αν τους ξέρω, εδώ λιμεριάζουν κάθε απόγευμα. Τα βλέπεις αυτά? Εχθές μου τα έκανα σμπαράλια, για δεν τους άφησα να μπουν τσάπ. Να, έρχονται δύο. Σπολιοντάγμα. Τους είδες τους πεζεδέγγυρες? Κι αν θέλω, ας μιλήσει. Κύριε κατάσκοπη για κελάμπρος κατσόνης μου τσαμπουνάς εδώ ρε νυψού. Κι ο Ζης Αλέξη Πτωτιστής, απόψε είναι που θα γελάσει και τον πα... Μη φοβάσαι για καλό μπάρμπα. Μανούλα μου, είμαστε χαμένοι μπαρμπούλοι.
Αν δεν μας φάνε τα όρνια θα μας ξεκουκαλίσουν του τίτλου. Και έτσι κάνει το ίδιο. Τι σλάπια είναι αυτό να ουρεκαριώ. Ωρε πρόσφου φαγαγιά της κύριου. Κύριε Χριστέ της κολομονής. Δόντια είναι αυτά ή του καρκαρία ή μας. Τι ρε τι ρε πώς το φέρνει κύριο Βουλιά τα ιερό. Κάνε τα πατερικά σου πάντα. Η τελευταία μας στιγμή θα μας φάνε οι βρυσούσιδες. Τι εννοεί. Αυτό είναι η καλικάντια. Τώρα θα τους φτιάχνω εγώ μας. Να. Να. Και όπως είπαμε, όσο μπορείς την κόρη. Κάποιος παρακολουθά στη γωνία. Καμαράτ, κλέψη, κλέψη, καμαράτ, το Δημήτρη, πού στο διάολο να τον πήγαν οι Γερμανοί. Έλα ρε, μας το έπεσε 100 φορές. Τι θα του κάνουν οι Γερμανοί, μικρό παιδάκι τώρα. Βάζει με το νου σου τι έχουμε να πάρουμε να τον αναγκάσουν οι Δημήτρες να μαρτυρήσουν με το ζόρι. Πιάσε! Καλύτερα να βρούμε που τον έχουν πάει, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πού είναι η μικρή? Thank you.
von 100 Kamionen gestohlen. Es war eine Gruppe von Burschen. Dieser da war ein von den Mengen. Die anderen sind davongelaufen, Herr Kommandant. Er sagt, dass es dieselben Kinder waren, die das Öl gestohlen haben. Τι το κρατάς έτσι το παιδί, δεν το βλέπεις που είναι φοβισμένο και τρέμει. Έλα το μικρέ μου. Πώς σε λένε, Δημήτρη, είπες πως θα γνωρίσεις. Τι είναι αγόρι μου, γιατί σε πιάσανε, πες μου μήνα την αλήθεια. Δεν ξέρω εγώ τίποτα καλά Δεσποινής, δεν ήμουν εγώ μαζί με τα λαθάρια. Ψέματα λέει, τον είδα που τον έστειλε ο μεγάλος να άφησε το σιγάρο του απ' τα φανάρια. Πού τα έχετε κρύψει τα λάδια, ρε. Μην ακούς. Μην το τρομάεις έτσι το παιδί, δεν ακούς που σου λέει, δεν τους ξέρει τους άλλους. Το παπά μας παίζεις και εσύ τώρα. Βασίλος. Λέγε, τι συμβαίνει με το μικρό. Αυτός με κάτι άλλα παιδιά που τα λένε το ξυπόλυτο τάγμα μου κλέψανε τα λάδια. Τους είδα, πουλάγανε το λάδι στην αγορά. Επέστεκ βίτερα από τα σέλ. Ερμπεχάπτε, τα θύζε μπούσεμιτ άνοικεν άντρων τα σέλ και στόλε γάμπεν. Dieses Kind? Hält mich für einen Narren? Φεύγα καλύτερα, άφησε ένα τιμόνι. Είναι αδύνατο να πιστέψει αυτά που λες. Θα φύγω. Να ξέρεις όμως ότι ο καπτά Μαύρος δεν τρώει χόρτα. Γρήγορα θα ξαναγυρίσω με ντοκουμέντα. Πού θα μου πάτε ρε, θα σας μαγκώσω. Geh jetzt weg. Und lass den Jungen dann lieber frei. Komm mit. Komm. Wo waren wir geblieben? Ich weiß nicht. Ach ja. Freitag am 8. März. Transport mit Zuckerkanistern nach Piräus abgefahren. Thank you.
σκαμπουλάρι. Με γλίτωσε το κορίτσι. Ποιο κορίτσι? Αυτή που ήταν εκείνο το βράδυ στο σπίτι της κυρία Γιώργιας. Θυμάσαι? Κάτι είπε στο Γερμανό. Το Γερμανό μάθε. Καλό. Δεν πρόκειται να κάτσουμε. Δεν χαστεί όμως. Όπως είπαμε. Εντάξει αδερφούλα, εντάξει. Από το γκρεμισμένο σπίτι. Αν δείτε τίποτα το ύποπτο, απάνω του ανέφερε. Πάψε ρε παπατρέχα. Η υπόθεση είναι ότι δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρει ο καηξής. Λοιπόν, όποιος φυλάει τα ρούχα του. Τι γίνεται με τον Τζο? Του πες ότι πότε θα... να συνονοηθώ μαζί του, ρε. Με τα δάχτυλα. Άμα θα έρθει 8.30 ώρα θα τον τραβήξουμε έξω και δρόμο. Σαν το ξαδερφέ μου πως θα πάρει πόδι απόψε και κάνει τον μπάνιο του. I feel like a million. La, 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 la. Thank you, Μάρτα. Εσύ και εγώ θα πάμε έξω. Ύστερα, εσύ μακριά από εδώ.
καΐκι, θάλασσα, μακριά από εδώ. Κατάλαβες, ελεύθερος. Κατάλαβες, ελεύθερος. Κύρια Κέγκε. Να ρε Χαλβά. Κοίταξε, λίρες, αληθινές λίρες. Κατά χέρια. Γρήγορα, πάρτε το ζώο και φεύγατε από εδώ. Τι συμβαίνει? Αν υπάρχουν τίποτα λάθη, εξαφανίστε τα. Μπορεί να μου πεις τι συμβαίνει για να κανονίσω την πορεία μου, ναι ή όχι. Ο καπετάν Μαύρος ήρθε σήμερα το πρωί στην κομμεντατούρα. Καλά που δεν ήταν εκεί ο αξιωματικός, αλλιώς. Μίλα, τι γίνεται με το Μαύρο. Τώρα το απόγευμα ξανάρθε. Είπε στον Γερμανό ότι σας παρακολούθησε και πως ανακάλυψε το μέρος που έχετε κρυμμένα τα λάδια. Πού, ποιο μέρος? Εδώ, επάνω στο εκταπύριο. Εδώ? Ναι, και ο Γερμανός υποσχέθηκε να στείλει στρατιώτες για να τον βοηθήσουν να βρει το λάδι. What's going on? You must get out of here. Πάτε τον και φεύγατε, σας είπα, κρυφτείτε. Όπου να είναι θα έρθουν οι Γερμανοί. Tell me, what's this all about? This boy stole some oil to get enough money for your escape. This minute the Germans are on their way here to search the place for the oil. The boys will take you to another place until nightfall. Later tonight you will go for a guy who will take you to Egypt. Τους τενεκέδες. Κουβαλείτε τους πάνω στο κάστρο και κρύφτε τους όπου μπορείτε. Τον Αμερικάνο. Γραμμή για τον κρεμισμένο σπίτι. Το νου σας στο δρόμο. Τράβα μαζί τους. Μη στέκεσαι εδώ. Και εσείς φεύγατε. Μη σε νοιάζει για μας. Come. Thank you. Good luck. Γεια σας, Τζο. 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 Οι μικροί δεν θα κουνήσουν από εδώ και τσιμουδιά. Έλα μαζί μου. Βρήκα βρε άτιμοι που θα μου πάτε. Θα σας κλείσω όλους του πάντου μελά. Και εσύ μωρή σκρόφα μαζί τους, Πλακάκια με το ξυπόλυτο τάγμα. Θα σε κανονίσω εγώ. Αφήστε κάτω τους τελεκέδες βρε. Βρε μπαστάρδι, αφήστε κάτω τους τελεκέδες βρε. Δεν γνώρισε το κάθαρμα. Πηγαίνετε εσείς. Εγώ θα φύγω από τον αεροδρόμο. Αφούτε! Θα σας με δείτε. Dolmetscherin vom Büro. Wie ist es möglich, dass sie hier ist? Hm.
Da oben sind sie. Άλλοι πλουτίζανε, άλλοι πεθαίναν στους δρόμους από την πείνα, άλλους σκοτώνανε σαν τα σκυλί στα μπέλη και εμείς κλέβαμε για να τρώμε και να βοηθάμε. Να, έτσι έμαθα την τέχνη της κλεψάς. Καλά που σας γλίτωσε η δραγουμάνη. Την Αλεξάνδρα λες? Ναι, το κορίτσι. Αυτή είναι, την πιάσανε οι Γερμανοί και από τότε δεν την ξανάδανε. Ήταν σαν άνοιξη γη και την κατάπιε. Καπού. Ο Αμερικάνος πήγε στην Αίγυπτο. Αν πήγε, λέει, και βέβαια πήγε. Την ύφη όμως την πλήρωσε η φουκαριάρα η Αλεξάνδρα. Για λέω το όχι. Οι φουκαριάριδες πληρώνουν πάντα τα σπασμένα. Καλά που το λες. Κι ύστερα ούτε και τους θυμούνται. Που σε είδα, που με ξέρεις. Αυτό είναι το σπίτι μου. Δεν είπες πως άρχισε να μείνεις μαζί μου? Γιατί, τι κακοβλέπεις? Εδώ είναι και τα περισσότερα παιδιά από το ξυπόλυτο τάγμα. Όλοι μαθαίνουν από μια δουλειά για να τα βολέψουμε στη ζωή. Τι μια δουλειά? Πού θα βρεις καλύτερα?